Τώρα, σοβαρό επεισόδιο με αστυνομικό είχαμε μέσα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με καταγγελίες φοιτητών, αλλά και όπως φαίνεται και σε ένα βίντεο ντοκουμέντο που θα δείτε, ο αστυνομικός έβγαλε το όπλο του όταν τον απείλησαν νεαροί, οι οποίοι κατάλαβαν, όπως φαίνεται, την ιδιότητά του. Σύμφωνα με την αστυνομία, τώρα ο αστυνομικός ήταν εκτός υπηρεσίας και έπεσε θύμα ξυλοδάρμου. Ο άνδρας που βλέπετε να κρατά όπλο μέσα στο προάβλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και να το κραδένει απέναντι σε φοιτητές είναι ειδικός φρουρός της αστυνομίας εκτός υπηρεσίας. Φοιτητές τον περικυκλώνουν. Δημιουργία των ΜΑΤ φτάνει στο Πανεπιστήμιο, πετάει χειροβομβίδες πρώτου λάμψης και καταφέρει να τον απεγκλωβίσει. Τον αστυνομικό παραλαμβάνει ασθενοφόρο και το μεταφέρει τραυματισμένο στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Η αστυνομία με την πλήρη ανοχή της κυβέρνησης παλεύει το οργανωμένο έγκλημα, βγάζοντας πιστόλια μέσα στις σχολές μας ενάντια σε φοιτητές και φοιτήτριες. Η αστυνομοκρατία δεν θα περάσει. Ο ειδικός φρουρός, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε πάει στο πανεπιστήμιο για να παραλάβει τη φίλη του που είναι φοιτήτρια. Φορούσε ακόμη όμως το υπηρεσιακό του κράνος και κάποιοι αναγνώρισαν την ιδιότητά του και το επιτέθηκαν. Φοιτητές ωστόσο υποστηρίζουν. Φορούσε πολιτικά, αλλά εφόσον επιτέθηκε σε μετανάστες, υπήρξε κάποια λεκτική συμπλοκή και με άλλους φοιτητές. Δεν ξέρω τι μεσολάβησε και τι ήταν αυτό που τον έκανε να βγάλει το όπλο, αλλά σίγουρα έβγαλε το όπλο και το επιδείκνει σε φοιτητές, απειλώντας ότι θα τους ρίξει. Οι φοιτητές καταγγέλουν καταπάτηση του ασύλου και καλούν σε γενική συνέλευση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει η επίσημα αστυνομία για αυτό το σοβαρό περιστατικό. Η Ρόκα Αργιοφύλλη είναι μαζί μου. Ποιες είναι οι εξηγήσεις? Εξέδωσε λοιπόν ανακοίνωση. Καταρχάς, κάνει ένοργη διοικητική εξέταση για το περιστατικό. Κατά δεύτερον, το περιγράφει και λέει ότι ο νεοπροσληφθής ειδικός φρουρός που ανήκει στην ομάδα Δίας του Πειραιά πήγε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο με το κράνος το οποίο ήταν της εξάρτησής του. Έκανε αυτό το λάθος. Πήγε να παραλάβει μία φίλη του. Τον είδαν λοιπόν οι φοιτητές, κατάλαβαν ότι είναι αστυνομικός, άρχισαν να το χτυπούν έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, 30 άτομα. Η ανακοίνωση λέει ότι ήταν οι ίδιοι οι οποίοι τον έσυραν μέσα στο προάβλιο του Πανεπιστημίου και εκεί, αμυνόμενος, έβγαλε το όπλο του, λέει, χωρίς να κάνει χρήση. Mm-hmm. Σαφώς και είναι εκπαιδευμένος να μην χρησιμοποιεί το όπλο του έτσι, γιατί θα μπορούσαν να γίνουν τα χειρότερα. Ο ίδιος νοσηλεύεται τραυματισμένος από τα χτυπήματα στο 401 και επαναλαμβάνω ότι γίνεται διοικητική έρευνα από την αστυνομία. Να δούμε λοιπόν τι θα δείξει η έρευνα. Σε ευχαριστώ και πάλι.